Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, να σας το διαβάσω. Δικαστική έρευνα γίνεται στη Θεσσαλονίκη για να διαπιστωθεί κάτω από ποιες συνθήκες χάθηκε ένα σημαντικό έγγραφο μέσα από τη δικογραφία. Για τους 5 μεγαλογιατρούς που παραπέμφθηκαν σε δίκη για τη γνωστή υπόθεση με τα φακελάκια. Και συνεχίζει, πρόκειται για το λεγόμενο αποδεικτικό επιδόσεως του παραπεμπτικού βουλεύματος σε έναν από τους κατηγορούμενους γιατρούς, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει τουλάχιστον αναβολή της πολύκροτης δίκης, όπως ισχυρίζονται αρμόδιοι δικαστικοί της Θεσσαλονίκης, και πραγματικά προκάλεσε την αναβολή της δίκης. Βέβαια, έντιμο θα ήταν από την πλευρά μας να δείξουμε τι λένε κάποιοι από τους φίλους του καρδιοχειρουργού, και εμείς επιλέξαμε τον Χρήστο Μπρούσκο, που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη σχέση και τη φιλία μαζί του, γιατί οι άνθρωποι αυτοί πιστεύουν ακριβώς το αντίθετο και είναι δικαίωμά τους. Χρήστος Μπρούσκος. Γιατί πάει στο δικαστήριο, Σπύρο, φύγε μια φορά στο δικαστήριο προχτές, έρχεται σήμερα. Εγώ σε λέω εσένα τίποτε να μην σε πάρω, να σε πάρω τρεις φορές να σε κουβαλήσω σε ένα στα δικαστήρια πάνε, έλα, τον γαμίσατε τον άνθρωπο. Φτάνει πια, δηλαδή. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να έρθεις στο δικαστήριο και να πεις αν έχεις 2% ανδρισμό και μία από τις ψυχικές αρετές των Ελλήνων. Θα πεις, ζητώ συγγνώμη γιατί έναν άνθρωπο. Μόνο συγγνώμη ζητείς, ρε παιδάκι. Τόσους λαϊκούς ανθρώπους τον γάμισα. Συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Πες το, ρε, θέλει ανδρισμό, ρε, δεν χρειάζεται συγγνώμη, είναι ανδρικό πράγμα. Ανδρισμός είναι. Ανδρισμός είναι αυτό το πράγμα. Τον γάμισες. Έτσι είναι ο ανδρισμός. Ανδρισμός, ξέρεις τι είναι. Αν κάνω λάθος για τον Τριανταφυλόπουλο, να πάω να πω σε γάμισα για τον Τριανταφυλόπουλο. Πήγες ήρθες, συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Τον έστειλες μία, τον έστειλες δύο. Ήρθες και μάρτυρας. Σας ζητώ συγγνώμη για ό,τι ακούγεται, αλλά είναι αυθόρμητο, έτσι βγαίνει, και καλό θα ήταν να πάρετε κι εσείς μια γεύση για το τι αντιμετωπίζουμε κάθε φορά που χρειάζεται να βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη για αυτή την υπόθεση στα δικαστήρια. Πάμε τώρα στις 15 Νοεμβρίου του 1995. Πρόσφατα δηλαδή ήμασταν εκεί για μια ακόμα εκδίκαση της ίδιας υπόθεσης που πήρε πάλι αναβολή. Έφταιγε η παρουσία μας. Ποιος ξέρει, θα το δούμε σε λίγο, θα διαπιστώσετε τι έγραψαν αμέσως μετά οι εφημερίδες. Το γεγονός ότι για την προηγούμενη δίκη που είχε αθωθεί ο Παναγιώτης Σπύρου άσκησε έφεση ο εισαγγελέας και πρέπει να εκδικαστεί εκ νέου, είναι γεγονός ότι εκνεύρισε περισσότερο τους γνωστούς και φίλους. Επευλήθη η πολιτική αγωγή. Και νομίζω ότι όσοι έχουν καταγγείλει με αυτόν τον τρόπο έχουν λιγότερες δυνατότητες να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και βέβαια να αντιμετωπίσουν τους συνήγορους των κατηγορουμένων. Αλλά να πάρετε δηλώσεις από τους κατηγορούμενους και από τους μάρτυρες. Εγώ δεν αντιδικώ και ο δημοσιογράφος δεν πρέπει να κάνει δηλώσεις. Αυτή είναι η θέση δική μου. Για ποιο λόγο έχει υποβληθεί η πολιτική αγωγή και αν νομίζεις εσύ ότι υπάρχει κάποια σκοπιμότητα? Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει καμία σκοπιμότητα. Είμαι υποχρεωμένος, ακόμα και αν πίστευα κάτι τέτοιο, να δηλώσω ενώπιον της κάμερας, να μην κοροϊδευόμαστε έτσι, ότι δεν υπάρχει. Αλλά σεβόμενος απόλυτα το δικαστήριο, δεν νομίζω ότι υπάρχει σκοπιμότητα. Τις σκοπιμότητες τις καταλαβαίνει ο καθένας μόνος του. Τι πρόκειται να καταθέσει μέσα? Αυτά τα οποία διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας. Τα στοιχεία που έχω και όσα συνέβαιναν. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ο κύριος Σπύρου πήρε από μένα 600.000 για να κάνει εγχείρηση του άνθρωπου μέσω ενός φίλου του που το λένε Θανάση. Αυτό έγινε. Τώρα το τι λέει ότι δεν πήρε, τότε ας μου κάνουν χαρακτήρι για να διαπιστώσουν ότι λέω αλήθεια. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Εδώ βγήκαν ο βοηθός του και είπε ότι τα πήρε και τι παραπάνω μαρτύρια θέλουν δηλαδή. Εδώ βγήκε ο κύριος Λόλας στην τηλεόραση και είπε: ναι, κυκλοφορούν μαύρα φακελάκια. Στον Ευαγγελισμό, βέβαια. Ολού δεν κυκλοφορούν μαύρα φακελάκια. Και υποκρινόμαστε και κάνουμε το ότι δεν ξέρουμε. Εγώ είμαι υποψήφιος για να κάνω εγχείρηση. Έχω να κάνω δεύτερη εγχείρηση. Έχω κάνει 4 μπαϊμπάς. Και τώρα μου έχει βουλώσει μια αρτηρία και θέλω να κάνω κι άλλη. Δεν μπορώ να κάνω. Διότι αν μου τύχει τίποτα το επίγον, δεν είμαι η θέση να κάνω εγχείρηση. Δεν έχω τα λεφτά. Είμαι καταδικασμένος να πάω για τον Άγιο Πέτρο. Λοιπόν, ή πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Το κράτος δεν το σταματάει. Ας το σταματήσει τη δικαιοσύνη.
ας τιμωρήσει παραδειγματικά 2-3 να σταμάτησε αυτό το πράγμα. Ή ας αλλάξουν το σύστημα. Πώς θα έρχομαι, θα λύνει τη διαφορά του ο γιατρός με μέναν, ας τη λύσει με το κράτος. Εγώ δεν έχω. Εάν μου παρουσιαστεί τώρα, μου λώσει άλλη αρτηρία που πάω για στεφανογράφημα, έχω κάνει 4 bypass και μου τύχει, δεν έχω να κάνω εγχείρηση. Γιατί δεν έχω ούτε τα 1,5 τώρα, γιατί η τιμή έχει ανέβει, έχει πάει 1,5. Λοιπόν, αυτό δεν το έχω. Να πάρει τα στοιχεία του. Δεν έχει Αποβάλλεται πάλι η πολιτική αγωγή. Και αναβάλλεται η δίκη, για ποιο λόγο νομίζετε? Γιατί ο εισαγγελέας στο κλητήριο θέσης με, από αυλεψία, ποιος ξέρει γιατί, δεν είχε αναγράψει τα άρθρα των κατηγοριών. Για όσους γνωρίζουν τα του κώδικος, βέβαια κάτι τέτοιο μπορεί μόνο ο γέλοντος να προκαλέσει. Αυτή είναι μια δυσάρεστη πραγματικότητα. Ας δούμε τι λένε όμως και οι ίδιοι οι δικηγόροι των κατηγορουμένων. Κύριε Τζελεπίδη, θα θέλαμε να μας πείτε ποια ήταν η εξέλιξη, τι ακριβώς συνέβη και αναβλήθηκε τελικά η δίκη. Στην αρχή της συνεδριάσεως, η υπεράσπιση του κυρίου Σπύρου, που και εγώ είμαι υπερασπιστής του κυρίου Σπύρου, προέβαλε την ένσταση ακυρότητος του κατηγορητήριου. Διότι δεν ανεγράφονται μέσα στο κατηγορητήριο όλα τα άρθρα που απαιτεί ο νόμος. Το δικαστήριο επεφυλάχθη να εκδώσει την απόφαση και ήδη μετά την διακοπή. Αυτή τη στιγμή εξέδωσε την απόφαση και δέχτηκε την ένσταση ακυρώσεως του κατηγορητηρίου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ακυρώθηκε το κατηγορητήριο, αναβάλλεται η υπόθεση, θα συνταχθεί νέο κατηγορητήριο και στη συνέχεια θα γίνει νέος προσδιορισμός της δίκης. Βεβαίως, εκείνο που έχω να σας πω και είναι εξαιρετικά υπογραμμιστέο είναι ότι οι σημερινές κατηγορίες, όπως και οι παλές, είναι τελείως αβάσιμες και συκοφαντικές και αν προχωρούσε το δικαστήριο και στην ουσία, είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα κατέληγε σε πανψηφή αθωωτική απόφαση. Μετά τη νέα αναβολή, υπάρχει, τίθεται θέμα παραγραφής κάποιων εκ των αδικημάτων, του κυρίου Σπύρου και των άλλων? Μετά το νέο προσδιορισμό, βεβαίως, αν περάσει πενταετία από τις τελέσεως των αδικημάτων, όποια είναι αυτά, αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να σας πω ποια είναι, και φυσικά παραγράφω. Ήδη δε δύο από τις διαλαμβανόμενες πράξεις στο κατηγορητήριο έχουν παραγραφεί. Αυτά τα συγκεκριμένα δύο πότε παραγράφονται, μου είπατε? Και ποια είναι? Ξέρετε. Είναι το αδίκημα της αποπείρας εκβιάσεως και το αδίκημα της δωροδοκίας. Αυτά τα δύο έχουν παραγραφεί, διότι ήδη από το χρόνο τελέσεώς τους μέχρι σήμερα έχει περάσει πενταετία. Επιφυλάσσομαι. Έχω πάρα πολύ μεγάλες εκπλήξεις για τους, μόνο το σεβασμό που έχω στον υπερασπιστικό ρόλο των δικηγόρων, των συγκεκριμένων δικαιώσεων, αλλά και γενικότερα, να βγάλουμε κάποιες καταγγελίες επώνυμες πλέον, οι οποίες δεν θα έχουν ημερομηνία λήξεως, διότι αυτό ήθελαν φυσικά. Δεν θα πω περισσότερα τώρα. Δείτε σας παρακαλώ τι λέει ο Γιάννης Καυτεράνης. Είναι ένας άλλος οπαδός, φίλος του Παναγιώτη Σπύρου, τον οποίο εμείς είχαμε βάλει μέσα σε εκείνους τους κύκλους της καταγγελίας μας για κάποιους τραμπούκους που φώναζαν και προσπάθησαν να μας προπλακίσουν. Ο Γιάννης Καυτεράνης ήταν ένας από εκείνους που διαμαρτυρήθηκαν. Έντονα, κόσμια όμως, ούτε χτύπησε κανέναν και διαμαρτυρήθηκε, ήρθε σε εμάς, παραπονέθηκε γιατί τον βάλαμε στους κύκλους. Και ως εκ τούτου, επειδή εμείς δεν αντιδικούμε με τον κόσμο που έχει διαφορετική άποψη, του πήραμε στη Θεσσαλονίκη την τελευταία φορά που ήμασταν εκεί μία μικρή συνέντευξη. Κυρίως για να τον προστατεύσουμε, γιατί έχει ένα εστιατόριο, έχει την πελατεία του, έχει τον κόσμο του και φυσικά την αξιοπρέπειά του. Κύριε Καυτεράνη, έχεις παράπονα από μένα και επειδή οφείλω να δείξω το παράπονο σου και αν σε έχω αδικήσει να ζητήσω και συγγνώμη, θέλω να μου πεις ποιος είναι ο λόγος που έχεις αυτά τα παράπονα. Κοιτάξτε, στη δίκη οποιονδήποτε κάποιον που γίνεται, έχω δικαίωμα να παραβρεθώ και να έχω τον πιστεύω μου και πιστεύω ότι ο Παναγιώτης ο Σπύρου για μένα είναι Θεός. Ο Νίκος ο Γκάλης για μένα είναι Θεός. Είναι, ναι, φίλος σου.
Καταρχήν, και ο Παναγιώτης ο Σπύρου. Πιστεύω ότι είναι άνθρωπος. Όχι, άλλο λέω. Είναι και φίλος, το λέω για να το ακούσει ο κόσμος. Ο Παναγιώτης ο Σπύρου τυχαίνει να είμαστε αριανοί. Είμαστε, δηλαδή, ήταν πρόεδρος στον Άρη, εγώ ήμουν συνδεσμίτης. Είμαι, δηλαδή, δεν πάω να πει, δεν έχω πει ποτέ με τον Παναγιώτη τον Σπύρου, ούτε Ούζο, ούτε Ρετσίνα, ούτε συμφάγαμε ποτέ. Αν εννοείτε ότι με έχει εξυπηρετήσει σε κάποιον άνθρωπο που πήγα... Όχι, προς Θεού, δεν εννοώ τίποτα από όλα αυτά. Ναι. Απλώς είσαι φίλος του Παναγιώτη του Σπύρου, απλώς είσαι ένας άνθρωπος που έχεις με ένα... έχει εξυπηρετήσει, ο Παναγιώτης ο Σπύρου έχει εξυπηρετήσει όταν χρειάστηκε να πάω για κάποιον συνάνθρωπό μου, ο οποίος υπέφερε από την καρδιά, αφιλοκερδός και χωρίς να αγκομαχήσει, με έχει εξυπηρετήσει. Ωραία. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι είναι ένας, μετά το Θεό έρχεται αυτός που σώνει ανθρώπους. Ελάχιστε. Και λοιπόν, γι' αυτό αυτή... ήμουνα εκεί πέρα και γι' αυτό με παρουσιάσατε σαν τραμπούκο. Εγώ έχω τρία παιδιά, δεν υπήρξα τραμπούκος ποτέ. Και ούτε ξέρω τι είναι. Ξέρω από την άλλη πλευρά ποιοι είναι οι τραμπούκοι, αλλά εγώ δεν υπήρξα τραμπούκος ποτέ. Ήσουν από την άλλη πλευρά, έχεις ένα μαγαζί όμως, και αυτό το μαγαζί δεν μπορεί να πολιτικοποιείται. Έρχονται και οι μεν και οι δε, γιατί σε ενδιαφέρει να κάνεις τη δουλειά σου. Και αυτό το λέω δημόσια. Εγώ τις πολιτικές μου πεποιθήσεις κρατάω για μένα. Ωστόσο, όταν είχε γίνει η πρώτη δίκη, τότε που μου επιτέθηκαν διάφοροι μέσα στο δικαστήριο, ήσουν κι εσύ ένας από τους ανθρώπους που φώναζες. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, ήσουν μπροστά σε μια φασαρία με έναν παπά που ήταν μάρτυρας κατηγορίας. Εγώ το μόνο που είπα ότι ο Παναγιώτης ο Σπύρου είναι πραγματικά αυτό που πιστεύω. Λέω ότι είναι Θεός. Ότι σώζει ανθρώπους. Τίποτα άλλο δεν είπα. Και, και δεν είδα εσάς να σας. Εγώ στα επεισόδια που λέτε εσείς ότι είναι, εγώ δεν έχω δει. Μισό. Εμένα ένας πήγε με βουτήξει από τα μαλλιά, άλλος με κλώτσα και σήμερα λέτε, και σήμερα λέτε εσείς ότι σας είδα στο δικαστήριο. Εγώ στη γωνία που ήμουν και όταν έβγαινα, εγώ δεν είδα τίποτα. Το ου δεν το άκουσες. Δηλαδή όταν... να γίνει αυτό. Το ου δεν το άκουσες. Άκουσα ένα ου. Ένα ου άκουσα. Ωραία. Ναι. Μετά δεν άκουσες τι έγινε κατά την μετά, έξω. Όταν, όταν μέχρι που... Τι μου είπε ο Κοντώσης ή ένας άλλος, ότι είσαι αλήτης, είσαι αυτό. Δεν τον άκουσα τον Κοντώση. Και εγώ και αυτά. Προσωπική πήρα από τον Κοντώση ότι ξέρω ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά όμως δεν εγκρίνει σε μια διαδικασία, όποια και αν είναι η αντιδικία, να βρίζει ο μεν τον δε ή να χτυπάει ο δε τον μεν. Οπωσδήποτε, αλλά για να φτάσει αυτός ο άνθρωπος, εσείς πιστεύετε αυτό που πιστεύετε. Εγώ πιστεύω αυτό που πιστεύω. Αυτός που σας φώναξε, δεν μπορεί να σε πιστεύει αυτό που φώναξε. Βαθιά δημοκρατικός άνθρωπος και να μην πιστεύεις ότι στο δικαστήριο οι διαφορές πρέπει να μην υπάρχουν. Επιλύονται δημοκρατικά και όχι με κλωτσιές και μπουνιές. Όχι. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνονται δημοκρατικά. Να ακούγεται ο ένας, να ακούγεται και ο άλλος, να υπάρχει ο αντίλογος και από εκεί βγαίνει η σωστή απόφαση. Υποχρέωσή μας. Αυτός είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου. Να μην αντιδικεί, να μην διαπληκτίζεται. Και αν θέλετε, γιατί όχι, στο μέτρο του δυνατού να μην μετέχει συναισθηματικά, αν ποτέ αυτό είναι, αν κάτι τέτοιο είναι δυνατόν. Δεν προλαβαίνουμε να επιστρέψουμε στην Αθήνα και παρεμβαίνει πάλι ο εισαγγελέας για την συγκεκριμένη αναβολή. Έρευνα λέει για την αναβολή της δίκης του γιατρού Παναγιώτη Σπύρου. Νέα διάσταση πλέον παίρνει υπόθεση για τα φακελάκια έπειτα από εισαγγελική έρευνα που διεξάγεται για τον τρόπο αναβολής της τελευταίας δίκης του καρδιοχειρουργού Παναγιώτη Σπύρου και των συναδέλφων του Γιώργου Κατσαρή και Σοφίας Παπαποστόλου. Δεν πάνε να την ψάχνετε όσο θέλετε τη δουλειά. Νομίζω ότι σε αυτή την συμπαιγνία εγώ δεν έχω ρόλο. Και το λέω ειλικρινά αυτό και το είπα και στον πρόεδρο της έδρας και είπα ότι αυτού του είδους τη διαδικασία εγώ τουλάχιστον την θεωρώ απαράδεκτη. Δεν μπορεί να δικάζετε τα κλεφτρόνια, δεν μπορεί να δικάζετε τους ανώνυμους και όταν έρχεται η ώρα των επώνυμων με δικονομικά κόλπα να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να μην δικάζονται ποτέ. Μία από τις καταγγέλουσες είχε πει ότι στην εντατική και στην καρδιοχειρουργική μονάδα στο Παπα-Νικολάου κυκλοφορούσαν κατοικίδια ζώα και γάτες, έτσι όπως τα ακούτε. Και ο Παναγιώτης Σπύρος σηκώθηκε, συγγνώμη, και διαμαρτυρήθηκε τότε. Ακούστε λοιπόν μία αναφορά που έχω μπροστά μου, 6 Νοεμβρίου του 1995, η προϊσταμένη Πασχαλή Γαλατσιανού Ελένη. Λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς του Παπα-Νικολάου, καθώς επίσης και τους κανόνες υγιεινής, θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή για τα κάτωθη. Πρώτον, την ύπαρξη κατοικιδίων ζώων εντός του κτηρίου του καρδιοχειρουργικού κέντρου, γάτες. Ειδικότερα στην καρδιολογική κλινική, πρώτος και δεύτερος όροφος, της οποίας έχω την νοσηλευτική ευθύνη, τα κατοικίδια αυτά ζώα κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στους διαδρόμους, τα γραφεία
και στους θαλάμους των ασθενών. Δεύτερον, τη μία έγκαιρη απομάκρυνση των δίσκων τροφής κατά τις απογευματινές ώρες, με αποτέλεσμα την έκθεσή τους επιμακρών στους διαδρόμους και την επαφή τους με ζώα, γάτες, και συνέπεια την αύξηση των ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων. Οι προϊσταμένοι τα λέει αυτά, δεν τα λέω εγώ. Τα αφήνουμε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, και περνάμε στο επόμενο θέμα μας. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Έχετε βγάλει τα δικά σας συμπεράσματα. Κατηγορούμενοι μπορεί να είναι οι γιατροί, κάποιοι συγκεκριμένοι μεγαλογιατροί, οι οποίοι φτάνουν στα 5 δις χωρίς να αποδίδουν τίποτα, να μην φορολογούνται σε αυτό το έρημο το δημόσιο. Αλλά ο μεγάλος ένοχος είναι η πολιτεία. Για μένα αυτό το κεφάλαιο κλείνει εδώ. Από εδώ και πέρα είναι υπόθεση της δικαιοσύνης και της πολιτείας. Να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Και αμέσως μετά να επιστρέψουμε πάλι μαζί. Το επόμενο θέμα είναι η ΕΕΠ, πρώην ΚΥΠ, μία διαβαθμισμένη υπάλληλος, μία πράκτορας της ΚΥΠ, καταγγέλει το διοικητή της σε μία ευαίσθητη περιοχή στην Αλεξανδρούπολη. Τον έχει παγιδεύσει μάλιστα, είναι μαγνητοφωνημένη η συνομιλία μαζί του, γιατί προσπάθησε μέσω να τις εκμεύσει, μέσω της υπαλλήλου δηλαδή, να κυνηγήσει αστυνομικούς που υπηρετούν στην ΚΥΠ και ήταν προκάλυψη για τους πράκτορες της ΕΕΠ εκεί, επειδή ήταν νεοδημοκράτες. Αυτά το 1993. Σήμερα, το 1995, η υπάλληλος αυτή για την πράξη της κινδυνεύει να χάσει τη δουλειά της. Διαφημιστικά μηνύματα. Κύριε Βελάνη, και αμέσως μετά, πάλι μαζί.